Ευλογημένος, ο νέος επίσκοπος Κνωσού αναλαμβάνει και επίσημα μετά τη χειροτονία του τα καθήκοντά του, δηλώνοντας ότι όπως μέχρι σήμερα θα συνεχίσει να υπηρετεί με ταπεινότητα και αγάπη τους πιστούς. Να φρουρεί την καρδιά μου σε κάθε καλό και αγαθό έργο, για την άξια και επιτυχή επιτέλεση της κλήσεως στην οποία εκλήθηκα, δηλαδή να αποδιγετώ τον περιούσιο λαό του Κυρίου, φύλακας άγρυπνος των βωνμών της Εκκλησίας και των εστιών του έθνους, έτοιμος να θίζω την ψυχή μου υπέρ αυτών, ότι ο ποιμήνο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. Η χειροτονία του νέου επισκόπου Κνωσού Μεθόδιου Βερνιδάκη στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά έγινε παρουσία του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου, ιεραρχών του νησιού, πλήθους φορέων και πολιτών που έσπευσαν να του ευχηθούν και να δηλώσουν τη στήριξή τους στο έργο το οποίο αναλαμβάνει. Ανάμεσά τους και η μητέρα του, την οποία σπέβδει να χειροφιλήσει μετά τη χειροτονία του. Σε καλό να συνδιακονήσω με το ευλαβές και ευγενές πλήρωμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με αφοσίωση, αρετή και τόλμη. Με την προστή των επιστολή του ουρανοβάμονος Παύλου ως ιερό εγκόλπιο, με την αρχιερατική σου πορεία παραδιδόμενη αένα του Θεού το θέλημα και στοιχισμένη αταλάντευτα στις ορθόδοξες εκκλησιολογικές αρχές, πορεύου ευαγγελιζόμενος το λαό του Θεού, ότι επεφάνει η χάρις του Θεού, η σωτήριος πάσιν ανθρώπης. Το παρόν έδωσε και εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο Μέγας Πρωτοσύγγελος Θεόδωρος, που ανέγνωσε επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη για τη χειροτονία του νέου Επισκόπου Κνωσού, αναφέροντας ότι και η στιγμή της εκλογής του είναι συμβολική, επικεντρώνοντας τη μικρασιατική του καταγωγή και τα 100 χρόνια του ξεριζωμού από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Η εν Χριστώ αγαθότης υπέρ την ευφυΐαν κατέχει την σοφίαν. Το λοιπόν Θεοφιλέστατε έντινε δια της μυοχιοκαρδίου ευχής και της τοργής του Παναγιωτάτου Οικουμενικού ημών Πατριάρχου και κατεβοδού και αρχιεράτευε ένε και αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης και οδηγήσει σε θαυμαστός η δεξιά του υψίστου, άξιος. Σας ευχαριστώ όλους που είσαστε σήμερα σε αυτή την ιδιαίτερη ημέρα για μένα και να με έχετε πάντα τις προσευχές σας. Η Αγία Τριάς διαφυλάτε πάντα σε εμάς. Άξι.